στον Πάοκ ήταν η πρώτη του σεζόν με την ομάδα του κεφάλου. Κρατάει εκεί πώ του φάνηκε, αν έβαζε ένα τίτλο, πώ θα τη χαρακτηρίζει γενικότερα. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές είχα μια καλή πρώτη σεζόν στην ομάδα. Αν κάτι δεν θέλω να κρατήσω είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ημιτελικό κυπέλλο που δεν τελείωσε ποτέ. Και το να παίξουμε στο τελικό κυπέλλο και να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε αυτό το τρόπαιο είναι κάτι το οποίο θέλω και ανυπομονώ. Να κάνω το ερώτημα που κάνουμε σε όλους. Τι βλέπει να αλλάζει αυτό το καλοκαίρι στην ομάδα, σε αυτή την περίοδο της προετοιμασίας, τη διαφορετικό από πλευράς φιλοσοφίας και γενικότερης λογικής του προπονητή. Το σύστημα και η φιλοσοφία θα είναι ίδια, όπως υπόθηκε και πριν. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι ότι μπορούμε να γίνουμε πιο γρήγοροι. Έχουν έρθει καινούργιοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να μας δώσουν την ταχύτητα που χρειαζόμαστε και είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω σαν ομάδα. Μετά το έλεγχο πρωταθλήματο, είχαν εξέγοντα στο εξωτερικό, τα οποία τον ήθελαν στο στόχο τόσο των ομάδων και φέρετε η απάντηση του να ήταν ότι μένει στον Φάουστ για να παλέψει εδώ το τραπέζι. Αν δεν το σχολιάσουμε και τι σημαίνει αυτό η παρουσία τη ομάδα στα πρωταθλήματα, αν όντω είναι κάτι σημαντικό, κάτι που έχει στο μυαλό του ένα. Είναι αλήθεια ότι είχα προσφορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να βιαστώ, πρέπει να μείνω στην ομάδα, πρέπει να παίξω για τον ΠΑΟΚ. Έχω εδώ στην ομάδα κόσμο που με προσέχει, που ενδιαφέρεται για μένα και αισθάνομαι πολύ χαρούμενος εδώ. Από εκεί πέρα, σχετικά με το Champions League, αν παίξουμε σύμφωνα με το επίπεδό μας και αν έχουμε την απόδοση που πρέπει να έχουμε, θεωρώ ότι όλα είναι πιθανά και έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε στους ομίλους του Champions League. Αν η ομάδα πετύχει τι, θα είναι για αυτόν η σεζόν επιτυχημένη. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε η ομάδα την περασμένη σεζόν ήταν οι τραυματισμοί. Αν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να πάμε πολύ καλύτερα και να διεκδικήσουμε κάποιο τρόπο. Επειδή ήταν ο χρόνος μακριά την πατρίδα του, τι ήταν αυτό που τον δυσκόλεψε περισσότερο, γενικότερα δηλαδή στην Ελλάδα, και αν πλέον είναι πιο εύκολα τα πράγματα για αυτόν. Κάθε νέα αρχή είναι δύσκολη, αλλά μετά από κάποιες εβδομάδες προσαρμογής αισθανόμουν πολύ καλά, διότι και ο κόσμος και οι άνθρωποι της ομάδας και οι συμπαίκτες του τον υποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά και πλέον νιώθει πολύ καλά στον ΠΑΟΚ, νιώθει σχεδόν σαν το σπίτι του. Η παρουσία παιχτών που έχουν έρθει στην ομάδα, όπως ο Σάκο, ενδεχομένως, και η απόκτηση ενός ακόμη αμυντικού μέσου στη θέση λίγο πολύ που αγωνίζεται και ο ίδιος αυξάνει τον συναγωνισμό, τον εξητάρει, τον κάνει να το σκέφτεται. Όλα αυτά με κάνουν να προσπαθώ περισσότερο να δουλεύω πιο σκληρά στις προπονήσεις. Είναι λογικό, σε κάθε ομάδα υπάρχει μάχη, ας πούμε, για μία θέση, αλλά στο τέλος αυτός που αποφασίζει το ποιος θα αγωνιστεί είναι ο προπονητής. Δεδομένου ότι είναι και από τους νεαρότερους, αν έχει αποθυμένο να παίξει κάποιο γήπεδο στο δημοτικό του Champions League και αν προτιμά κάποιο αντίπαλο, αν θα προτιμήσει περισσότερο κάποιο αμυντικό μεγάλο αντίπαλο ή θέλει ένα πιο αδύναμο για να αυξηθούν οι ελπίδες της πρόκλησης της ομάδας. Η ηλικία δεν παίζει ρόλο και δεν έχει να κάνει με το σε ποιο γήπεδο θα αγωνιστούμε. Όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να αγωνιστούν στο Champions League, οπότε όποιο γήπεδο και αν είναι σε αυτό στο οποίο θα βρεθείς δεν έχει καμία σημασία. Όπως δεν έχει καμία σημασία με ποια ομάδα θα παίξουμε. Αυτό που μετράει είναι να παίξουμε εμείς καλά, να έχουμε μια καλή απόδοση και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες να περάσουμε στους ομίλους. Πολλά καλά για το στυλ Θέλει να μας πει εκείνος τι πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσει για να ανέβει επίπεδο. Το σημαντικό είναι να μην είσαι ποτέ ικανοποιημένος με αυτό που έχεις, να θες πάντα να πηγαίνεις μπροστά, να γίνεσαι καλύτερος και για να το πετύχεις αυτό πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, να δουλεύεις χωρίς να σκέφτεσαι τι γίνεται και τι λέγεται αριστερά και δεξιά και ο μόνος αυτός είναι ο τρόπος που μπορεί να σε βοηθήσει να πας στο ένα βήμα παραπάνω, να ανέβεις επίπεδο. Να δουλέψω περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι, στην τελική πάσα και στα τελειώματα και στα σούτ. Κατά ψέμα θέση ο ΠΑΟΚ δεν είχε ισορροπία στο παιχνίδι, μπορεί να είναι πολλές διακυμάνσεις
Αυτό οφειλόταν καθαρά στο γεγονός ότι υπήρχαν πολλά παιδιά πρώτη χρονιά, νεαρά παιδιά. Ωραία, έχουν κερδίσει πολλά από αυτή τη διαδικασία. Ήταν πολύ πιο έτοιμοι και ο ίδιος και οι συμπαίκτες του μετά από μια πίεστηκε χρονιά, όπως πες. Είναι αλήθεια ότι είχαμε πολλά σκαπανεβάσματα στην απόδοσή μας και δεν ήταν εύκολο για μας, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν δώσαμε το 100% των δυνατοτήτων μας και προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε. Ακόμα και το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε. Είχαμε καλά παιχνίδια, είχαμε άσχημα παιχνίδια και το ίδιο εδώ ισχύει και για αυτή τη σεζόν. Δεν μπορεί κανείς να πει από πριν αν θα είναι καλή η σεζόν ή θα είναι άσχημη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε σκληρά εδώ στην Ολλανδία και όταν θα γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε. Ποιο κομμάτι της προπόνησης είναι αυτό που σε παιδικά πέρσι νομίζω ότι δουλεύετε περισσότερο με τον Ίβιτς, είναι το πάρο. Είδατε στα play-off που κάναμε, πώς παίξαμε και τι ήταν αυτό που κάναμε για τον καινούριο μας προπονητή. Θεωρώ ότι όταν άλλαξε το σύστημα από το 3-5-2 στο 4-3-3 παίξαμε καλύτερα, είχαμε καλύτερες εμφανίσεις και θεωρώ ότι αυτή είναι η βασικότερη αλλαγή που έχει κάνει ο κ. Σίβιτς. Πόσο πολύ τον βοηθάει το γεγονός ότι έχει έναν προπονητή ουσιαστικά από την ίδια σχολή, τον Ιγκοσταλική, και μιλάνε και την ίδια γλώσσα. Και δεύτερον, αν κάνει ο ίδιος προσπάθειες να βελτιώσει τους τρόπους επικοινωνίας με την ομάδα, είτε με αγγλικά είτε με ελληνικά, γιατί προφανώς καταλαβαίνω ότι είναι. Σίγουρα είναι σημαντικό να μιλάω προπονητή στην ίδια γλώσσα με σένα και είναι κάτι το οποίο βοηθάει. Και από εκεί πέρα και εγώ προσπαθώ να μάθω αγγλικά για να μπορώ να επικοινωνήσω καλύτερα με τους συμπαίκτες μου εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό που είναι τόσο ήρεμος στο γήπεδο και γενικότερα, αν το έχει δουλέψει ή αν βάλει ο χαρακτήρας του. Τι του αρέσει στη Θεσσαλονίκη και τι του λείπει πολύ την πατρίδα του. Ναι, ήμουν πάντα έτσι, ήμουν πάντα ήρεμος, είναι στοιχείο του χαρακτήρα μου, έτσι ήμουν από παιδί και σε ό,τι πάω στη Θεσσαλονίκη μου αρέσει πολύ το κλίμα, έχει πάντα καλό καιρό και ο κόσμος είναι θερμός και φιλόξενος.